ο Φιλολογικός Ιστορικός Λογοτεχνικός Σύνδεσμος Τρικάλων έχει καθιερώσει, όπως είπε και ο κύριος Αντιπρόεδρος, ως θεσμό το βραβείο Φιλίας Τρικάλων, το οποίο απονέμεται σε ανθρώπους, τρικαλινούς και μη, που με το έργο τους προβάλλουν και τιμούν τον τόπο μας και συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Η επιλογή του τιμόμενου γίνεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Φίλος με κριτήρια αντικειμενικά και επιστημονικά και η απόφαση αυτή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου. Για το έτος 2008 αποφασίστηκε ομόφωνα τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2019 η πρόταση να απονεμηθεί το βραβείο Φιλίας Τρικάλων στον ομότιμο καθηγητή αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Νίκο Νικολάνο, ο οποίος ως πρώτος επιμελητής Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας την περίοδο 1969-73 με έδρα τον Βόλο, ερεύνησε συστηματικά, πραγματοποίησε ανασκαφές και συντήρησε αρκετά βυζαντινά μνημεία του νομού Τρικάλων και γενικότερα της Θεσσαλίας, ενώ με τα πολλά σχετικά δημοσιεύματά του συνέβαλε σημαντικά στην επιστημονική διερεύνηση και προβολή τους. Ως εισηγητής της προτάσεως αυτής αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση. Και αυτό διότι από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα γνωρίσει τον κύριο Νικονάνο και είχα την εξαιρετική τύχη να εργαστώ ως συνεργάτης του σε κάποιες ανασκαφές στη Θεσσαλία.